Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Ήθελα να σας το υπενθυμίσω για να μην το ξεχνάμε ποτέ. Είναι 8 και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Έχουμε ήδη από χθες να αρχίσει να μετράμε αντίστροφα. Και σήμερα είναι και άλλη γιορτούλα, Δίνα. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Διονύσης και η Διονυσία. Πολύ ωραία, χρόνια πολλά. Σας πολλά, να χρόνια είστε πολλά. Καλά. Έχουμε κανένα Διονύση, έχεις? Εγώ έχω ένα πολύ πολύ αγαπημένο φίλο. Πολύ. Έχουμε, ναι, φίλο. Είπε φίλο Χριστιανά, δεν είπε συγγενή, γιατί στην οικογένεια πάντα υπάρχει ένα όνομα. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια. Είναι γύρω στα 374 πρώτα και δεύτερα ξαδέρφια η οικογένεια της Δίνας. Χρόνια πολλά και πάλι στους Διονύσιτες και στις Διονυσίες. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχετε γενέθλια σήμερα. Διάβαζα κάπου προχθές ότι κάθε μέρα στον κόσμο 9.000 άνθρωποι έχουν γενέθλια. Άσχετο, αλλά να το λέμε αυτό. Σε όλο τον κόσμο. 9.000 άνθρωποι. Ναι, και εγώ το είχα σκεφτεί και ήταν ωραία πληροφορία. Άμα το σκεφτείς. Λοιπόν, δηλαδή την μέρα που έχεις γενέθλια, σκέφτεσαι ότι, είναι ότι μαζί με μένα 8.900. Αλυτώσει, ναι, ας πούμε, πάνω όχι αλυτώσει, κάτω. Όχι αλυτώσει, ναι, ενώ το υπόλοιπο, ολόκληρη. Το υπόλοιπο, ναι, έχει γενέθλια. Φοβερό. Άντε λοιπόν, καλά να είμαστε, να μαγειρεύουμε. Για πες, λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Κοίταξε να δεις, πρόσεξε κάτι να δεις. Κάτι πήρε αυτή μου πάντως για πολύ καλό γλυκό σήμερα. Ναι. Κάτι πριν τα αυτοί μου επίσης ότι έκανες μια πάρα πολύ γλυκιά βόλτα. Πολύ γλυκιά. Επίσης, από τα παλιά έτσι αγαπημένη βόλτα, πολύ γλυκιά. Πολύ γλυκιά. Να δω πόσο μεγάλο είναι τα αυτοί που τα παίρνει όλα αυτά, που τα ακούει όλα αυτά. Δόξα του Θεώ που αυτιά είμαστε, δόξα του Θεώ να λέμε. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι το φαγάκι. Για πες. Το φαγάκι είναι χοιρινό ρολό, μπορείτε να επιλέξετε η σπάλα, η μπούτι. Έχουμε εμείς σήμερα μπούτι. Το οποίο είναι γιορτινό, είναι χριστουγεννιάτικο, είναι κόκκινο, είναι κοκκινιστό, ναι, χωρίς να έχει σάλτσα ντομάτας. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό. Βλέπω εδώ πέρα. Έχει, δεν σας θυμάσαι, όταν η αιμονή με τα κόκκινα φρούτα, ναι, τι έχει γίνει φέτος. Μας ρωτάτε όλοι που θα βρείτε κόκκινα φρούτα. Για όποια συνταγή σας δίνω κόκκινα φρούτα και δεν τα βρίσκετε, μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Θα βάζετε μαρμελάδες κόκκινων φρούτων που τη βρίσκετε πάρα πολύ εύκολα παντού πια. Παντού, παντού, παντού. Λοιπόν, όσοι βέβαια είστε σε μεγάλα κέντρα ή σε κομοπόλεις ακόμη, υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, έχει κόκκινα φρούτα. Αν δεν τα βρείτε στους καταψύκτες, θα τα βρείτε σε κονσέρβες. Πάντως αυτά, λοιπόν, τα αποξηραμένα. Αυτά είναι κράμπερι. Μεγάλη ιστορία και με τα κράμπερι. Έχει πέσει φέτος. Οι αιμονές πάνε και έρχονται. Αυτό συγχωρέστε τη μαγείριζα. Είναι ένα. Πώς το λένε, είναι ένα φρουτάκι από τα αγαπημένα. Το οποίο το έχω λατρέψει πραγματικά φέτος. Όσο για τα φρούτα, κυρίες και κύριοι, τα κόκκινα, μην αγχώνεστε να δω εγώ μισό λεπτό από εδώ. Καλά, εμείς έχουμε εδώ, πάντα στο ψυγείο γιατί είμαστε. Έχουμε. Δόξα τω Θεώ, τι γίνεται από κόκκινα φρούτα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει μέσα στο ψυγείο αυτό που κόκκινο φρούτα. Πάντα, πάντα, Θανάση. Όσο για τα κράμπερι, θα μου βάζετε στα φιδούλες. Δεν έχουμε πει ότι είμαστε ευέλικτοι στην κουζίνα. Βέβαια. Σιγά τώρα δηλαδή εμείς μην πάθουμε ταραχή που δεν έχουμε ένα υλικό. Τώρα, είχα υποσχεθεί στο Θανάση και σε εσάς ότι θα κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο χοιρινό που θα έχει κόκκινα φρούτα. Είναι γεμιστό με κόκκινα φρούτα. Έχει μια σάλτσα με κόκκινα φρούτα και κρεμμυδάκια στιφάδου που τόσο αγαπάτε και ταιριάζουν πολύ ωραία στο χοιρινό. Και έχει για συνοδευτικό ένα ωραίο πουρεδάκι με κάστανα. Και φαντάζομαι ότι θα είναι και εύκολο. Πουρέ με κάστανα. Το είπες και το έκανες. Το είπα και το έκανα. Θέλω να αρχίσεις όμως, εκεί που μου έχεις βάλει θα κάνει, να διαγράφεις. Ναι, κάτσε. Μην τρεθώ με μια λίστα. Έχεις δίκιο, πρέπει να διαγραφεί αυτό. Λοιπόν, έχεις δίκιο, πρέπει να διαγραφεί. Όχι, γιατί είδες, ό,τι υπόσχομαι, προσπαθώ. Να είμαι. Δίκιο. Πρέπει να διαγραφεί. Εδώ έχω βάλει το νερό αμέσως να ζεσταθεί για να κάνω το σπιτικό ζωμό. Θα είναι και εύκολο αυτό, θα είναι και εύκολο, είναι επίσημο, αλλά θα είναι και εύκολο. Αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Ιδιαίτερα εμφανίσιμο. Ιδιαίτερα εμφανίσιμο. Ξέρω, σας αρέσουν αυτά τα εφετζήτικα και εμένα μου αρέσουν, να σας πω την αλήθεια. Και γιατί όχι. Διαγράφει. Αν μπορούμε, γιατί όχι. Διαγράφει. Πάμε. Αρχίζω με τα κρεμμυδάκια. Κρεμμυδάκια στιφάδο. Θα βάλετε εδώ να πάρουν ωραίο χρώμα. Έλα, έλα, χόρεψε λίγο, Δίνα, χόρεψε λίγο. Σε παρακαλώ τώρα, μέρες που είναι γιορτινές. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει ότι μας συνοδεύει, είναι καταπληκτικό τραγούδι. Από τα αγαπημένα, τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Λοιπόν, ας τα βάλουμε αυτά εδώ σιγά σιγά να μαλακώσουν, να πάρουν χρώμα χωρίς να ψηθούν ολοκληρωτικά, γιατί έχει μετά μέλλον το όλο
Ντρόμενο, πάμε τώρα. Να βάλω γάντια. Να βάλω γάντια, εσύ Θανάση θα μεταφέρεις το ρολό, το μπούτι δηλαδή που μας το έχει ανοίξει ο καλός μας ο Χασάπης. Ωραία. Σε ρολό και το έχει λεπτύνει σε μια φέτα. Για να το γεμίσουμε. Αλάτι, πιπέρι. Έφυγε. Έλα εδώ. Το βγάζουμε. Όση ώρα, αλλά το πιπερώνεις. Θα το βγάλω τώρα από το τέτοιο. Βάλ το, για να έχεις την ευκολία ναι. σου. Α, βάλε γαντάκια, βάλε γαντάκι καλύτερα να κάνουμε δουλειά. Κάτι να βάλω. Πάω εγώ, ξέρεις τι θέλω. Πάω να φτιάξω το ζωμό σιγά σιγά, γι' αυτό θα πάω. Γιατί όλο το φαγάκι αυτό θα ψηθεί μέσα σε ένα πολύ ωραίο σπιτικό ζωμό λαχανικών. Γι' αυτό πάω μέχρι το ψυγείο. Μιαμ, 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 σήμερα, μέρα. Στο σπιτικό ζωμό της Knorr, λαχανικό. Πάντα στο ψυγείο, γιατί δεν έχει συντηρητικά. Γι' αυτό μην μου ξεχνάτε να το διατηρείτε στο ψυγείο αυτό το ζωμό. Με ωραία αγνά υλικά, συμπυκνωμένο ζωμός. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξω το συμπυκνωμένο ζωμό και να τον διαλύσω μέσα σε ένα λίτρο νερό. Αυτή είναι και η αναλογία άλλωστε. Πάμε να βάλουμε. Έχω εδώ δίπλα το κατσαρολάκι που βράζει το νερό. Βάλε ρατάκι πιπεράκι, έτσι κι αλλιώς το θέλει αυτό. Πιπεράκι φουλ, δεν το έχει και κάποια άλλα, αυτή η σάλτσα έχει και κάποια υλικά που θα σας αρέσουν ιδιαίτερα. Ένα συνδυασμός από μέλι και από πετιμέζι. Είναι αυτό το γλυκόξινο, το χοιρινό. Αγαπάει πολύ αυτές τις γεύσεις. Βέβαια. Και τώρα όσοι θα κάνετε γουρνοχαρά, εσείς κάνατε γουρνοχαρά, Ντίνα. Τι είπες, γουρνοχαρά κάνατε στο χωριό. Βέβαια, ρε παιδί μου, γιατί με χοιρινό, εγώ τα παιδικά μου χρόνια. Βέβαια. Θυμάμαι πάντα στα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ότι είχαμε όλοι από ένα χοιρινό που έχουν γουρούνι, το οποίο εντάξει ήταν τραγικό γιατί όλη τη χρονιά το θρέφαμε. Πηγαίναμε τα πιτσιρίκια και το ταΐζαμε και γινόμαστε φιλαράκια. Και τράπαχα. Και μετά κλαίγατε. Και μετά κλαίγαμε γιατί τα σφάζανε και κρυβόμασταν. Πάντα τι λένε, τι τσιμπούσια έχουν γίνει. Βέβαια. Είναι πολύ ωραία περίοδο αυτή, ειδικά για όλου όσοι κατάγονται από μέρη που τηρείται το έθιμο αυτό. Βέβαια στην Ελλάδα γίνονται κατά τόπους τρομερά έθιμα, πάρα πολύ όμορφα. Και είναι και περίοδος ωραία τώρα και τα βλέπεις κάνοντας επισκέψεις. Αν δεν πας, ας πούμε, στον τόπο σου, θα πας σε κάποιον άλλο τόπο. Ούτως ή άλλως, όπου και να πας, θα περάσεις πανέμορφα. Λοιπόν. Λοιπόν, να βάλω τη γέμιση εδώ, εγώ δύο λεπτά, για να το τυλίξω μετά σε ρολό. Λίγο. Ωραία. Λίγα από τα κράμπερι. Αν δεν έχετε. Τώρα στο μυαλό μου, εγώ τι έχω να σας πω. Να σας πω στο μυαλό μου, εγώ έχω κόκκινο. Κόκκινο. Τι έχω κόκκινο στο σπίτι. Τώρα δεν έχετε εσείς κράμπερ και έχετε σταφιδίτσα, θα βάλετε τη μαύρη τη σταφίδα. Και α, πάει και σταφίδα. Ναι, πάει, το ίδιο πράγμα είναι, έτσι. Απλά δεν έχει τόσο κόκκινο χρώμα. Mm-hmm. Εδώ τα κόκκινα φρούτα που θα βρείτε είτε σε κατεψυγμένη μορφή, είτε θα τα βρείτε σε κονσέρβα. Και ας πούμε τώρα ότι δεν έχετε, ρε παιδί μου, δεν βρήκατε. Σιγά να μην στεναχωρηθούμε. Εδώ εγώ έχω μια μαρμελάδα από κόκκινα φρούτα. Άνοιξε μου το Θανάση και αυτό. Ωραία. Φτάνει, τα άλλα τα βάλω στη σάλτσα. Εντάξει, εντάξει. Είναι μια μαρμελάδα με κόκκινα φρούτα που εγώ πολύ την αγαπώ. Κάθε χρόνο με προμηθεύει ο φίλος μου ο Ντίνος ο Κιούσης, γιατί κάτι τις κάνει μόνος του. Έχει μεγάλη αδυναμία στα φρούτα του δάσους και πάει μόνος του και τα μαζεύει από το δάσος. Mm. Λοιπόν, θα βάλετε εσείς μόνο τη μαρμελάδα από κόκκινα φρούτα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Εν τω μεταξύ, μη σας μπει τώρα κατά νου. Αχ, τι γλυκό που θα γίνει. Είναι όξινα αυτά, είναι ξινούτσικα. Και δεν θα γίνει καθόλου γλυκό. Εδώ, πάμε να κάνετε. Θα δοκιμάσω και λίγο. Δοκίμασε να δεις. Μαρμελάδα. Για να δεις ότι, είναι, είναι ξινή. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει. Πολύ ωραία. Δεν είναι όμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι πολύ ωραία, σου λέω, στα χοιρινά και στα φαγητά. Λοιπόν, κάνετε το ρολό εδώ και παίρνετε τώρα το σχοινάκι. Θα με βοηθήσεις λίγο εδώ. Βεβαίως. Να, μην το φοβάσαι. Έλα. Και σχοινάκι. Θα το τυλίξετε, θα το στερεώσετε αυτό εδώ με το σκοινάκι, όπως έχουμε μάθει εμείς και κάνουμε. Έτσι. Πάμε. Σήμερα σας είναι το έχω δείξει πολλές φορές, δεν έχει καμιά δυσκολία. Να θυμάστε κάθε φορά ότι με το χέρι σας δημιουργείται μία θηλιά. Okay, εδώ είναι το σκοινί, βάζετε το χεράκι έτσι, το διπλώνετε και δημιουργείται αυτή τη θηλιά. Θα βάλετε μέσα το ρολό να στερεώσετε μέσα τα υλικά της γέμισης. Τώρα θα μου πείτε, δεν θα βγουν καθόλου τα υλικά της γέμισης, Ντίνα. Ωραία, θα βγουν εκεί που θα πάνε, θα τα ψήσεις θα πάνε. Το θέμα είναι να πάρει αυτό το κόκκινο χρώμα και να πάρει τη γεύση και να έχει όλη την. Πού πας, Θανάση μου? Παναδέρνω το Μίτσο εδώ πέρα. Γιατί απομακρύνεται συνέχεια. Πάντως σήμερα είναι μέρα γιορτινή, πραγματικά δηλαδή. Ξέρεις, έχει αρχίσει, ρε παιδί μου, τώρα μπήκαμε και στην αντίστροφη μέτρηση. Είναι και η διάθεσή μας τώρα που είναι πραγματικά γιορτινή. Λοιπόν,
τέτοιες μέρες πρέπει να περιμένουμε και να έρχονται, γιατί πολλοί καθόμαστε και σκάζουμε. Να σου χωρίς πω, λόγο, ναι, και δεν βγάζει και πουθενά αυτό. Ακριβώς. Πού να βγάλει. Ακριβώς. Είπαμε, τι λέει η ίδια. Καλά να είμαστε, μωρέ, ταλαιπωριόμαστε και έχει απόλυτο δίκιο, πολύ φιλοσοφημένο. Υγεία να έχουμε, κυρίες και κύριοι, και τα υπόλοιπα όλα θα γίνουν. Άντε, για να δω πού θα πας. Φέρε ψαλιδάκι τώρα. Ψαλίδι, ψαλίδι. Ψαλίδι, ψαλίδι. Ήρθε. Κάτσε να το βάλω μία ακόμη εδώ, ωραία, γιατί το βλέπω. Αυτό το έχω. Το έχω φασκιώσει, καλέ. Πού πας, καλέ. Κάτσε να κόψω το. Καλέ, το έχω φασκιώσει, πήγανε. Κάτσε να τον κόψω, λοιπόν, και αυτό. Κάτσε τώρα, θα σου πω. Ωραία. Έλα, λοιπόν, εδώ είσαι εσύ. Κάνε. Έτοιμο κάνε μία. Είμαστε. Αυτό είναι. Έτοιμος. Όπως είναι τώρα, αυτό το έχει αλλοτοπιπερώσει ο Θανάσης, το έχει κάνει κουκλίτσα, μέσα έχει. Εδώ τα φρούτα έχουν δύο ρόλους. Και αισθητικό αποτέλεσμα, θα το κόψει μετά και θα έχει το κόκκινο φρούτο μέσα. Αλλά και το λειτουργικό του θέματος είναι ότι αυτό θα έχει την υγρασία που χρειάζεται μέσα για να ψηθεί και να γίνει ζουμερό, ζουμερότατο το ωραίο ρολό. Βάζω αυτό. Να, πάρει. Να ζεσταθεί. Σας συμβουλεύω καλύτερα να λειτουργήσετε, να τελειώσετε, να κάνετε τη συνταγή αυτή, γιατί όπως βλέπετε αρχίζει στην εστία, αρχίζει σε δύο τηγάνια και μετά θα μπει στη γάστρα. Εδώ, για να κάνει, να θωρακιστεί ωραία αυτό το χοιρινό και να κάνει ωραία κρούστα, ένα τηγάνι αντικολλητικό, εμείς έχουμε τεφάλ, είναι ό,τι πρέπει, ό,τι καλύτερο μπορούμε να σας συμβουλέψουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα τι θέλω. Θέλω να κάνω μια διακοπή, παρακαλώ. Μόνο. Ναι. Επειδή όταν λες τα μαθήματα, ναι, παρακολουθούμε και κρατάμε και σημειώσεις. Εντάξει. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, ναι, ότι τα όξινα, το όξινο των φρούτων, εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα και μαλακώνει και το κρέας. Α, μπράβο. Είσαι πολύ καλός μαθητής. Μια μάμα σου λέω τώρα. Είσαι πολύ καλός. Οι σημειώσεις πάντα είναι... Προς όφελο του μαθητή, βέβαια. Λοιπόν, αυτά πήραν χρώμα. Θα το πιπερώσω έτσι λίγο για να μην, όσο είναι ακόμη στη φωτιά, για να έχουν την υγρασία που θέλει. Ωραία, λοιπόν. Πώς σου ήρθει τώρα, δηλαδή. Ήταν πολύ ωραία έμπνευση αυτή. Κάτσε να το δεις και τελειωμένο. Κρατάς τώρα και το τέτοιο, δηλαδή. Έχεις και το μπουρέ με το κάστανο μετά, δηλαδή. Άρχισε να βάζεις εσύ. Ρε, μέσα στη γάστρα, άνοιξε γάστρα, Θανάση. Άνοιξε γάστρα και αρχίζουμε και βάζουμε. Τα θέλω αυτά τα κρεμμυδάκια. Να, κάνε λίγο χώρο. Αυτός θα μου τα σκορδάκια εδώ. Ωραία, πάρτε. Πάρτε τα σκορδάκια, βάζω τα κρεμμυδάκια. Ωραία, πω. Βάλω εδώ και λίγο το σκορδάκι. Αυτό είναι καλό. Του κατσουλιέρι του τρέχουν τα σάλια τώρα. Άκου τι τραγούδια έβαλε. Ύμνο, ξέρεις. Παρακολουθεί με ευλάβεια τώρα. Τώρα παρακολουθεί με ευλάβεια και σου λέει, κοίταξε να δεις τι θα φάμε σε λίγο. Δεν είναι τίποτα. Πάντως, όχι, να σου πω κάτι. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και τις γιορτές γενικά, ακόμη και αυτοί που δεν μαγειρεύετε. Δεν έγινε να μαγειρεύει όλος ο κόσμος. Ναι. Ακόμη και αυτοί που δεν μαγειρεύουν, τώρα θα μαγειρέψουν, έτσι. Βέβαια. Κάτι θα κάνετε, ρε παιδί μου. Να ένα μελομακάρονο, να ένα κουραμπιέ, να μια βασιλόπιτα. Ξέρω εγώ, τη γαλοπούλα. Όλοι δεν κάνουν, ναι, κάτι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, κοίταξε, τώρα... είναι και λίγο αυτές οι γιορτές. Σε πάνε προς την κουζίνα, ρε παιδί μου. Πού να σε πάνε, καταρχήν, πού να πας. Το σπίτι συνέχεια μυρίζει φαγητό. Άλλο και αυτό. Δεν δηλαδή, βλέπεις. Πας στην κουζίνα και είναι και το ένα μάτι αναμένο και το άλλο μάτι αναμένο και ο φούρνος αναμένο. Και περνάει κόσμο. Να σε ρωτήσω κάτι, Ρετίνα. Πες το μου, Θανάση. Είναι μια απορία. Λοιπόν, γιατί πιστεύεις, μάλλον όχι. Ναι. Γιατί δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση, ο Άγιος Βασίλης να είναι γυναίκα. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση. Γιατί σηκώνει μεγάλο φορτίο. Και αυτό είναι ένας λόγος. Θες να το σκεφτείς λίγο, να μου απαντήσεις μετά. Γιατί η φιγούρα του Άγιου Βασίλη είναι γραφική. Θες να το σκεφτείς λίγο. Okay, είσαι κοντά πάντως, είσαι κοντά. Μ' αρέσει. Ότι σηκώνει μεγάλο φορτίο. Είσαι κοντά. Εντάξει. Θες να το σκεφτείς λίγο. Ναι, μα. Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι γυναίκα. Να σκεφτώ τώρα την ώρα που θα πάνε οι φίλοι μας στην αγορά. Έτσι. Εγώ, εσείς βόλτα, εγώ θα σκέψω. Σκέψου. Χαμός, χαμός, κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραίες μυρωδιές σήμερα εδώ πέρα. Πολύ οικογενειακή ατμόσφαιρα. Σαν σπιτική κουζίνα μυρίζει. Τίμιος, δεν είναι σπιτική η κουζίνα μας. Τελείως, τελείως. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Έτσι το θέλουμε. Ωραίο ροδοκοκκινισμένο από όλες τις πλευρές. Μεταφέρεται αυτό πάνω στα κρεμμυδάκια και πάνω στα σκορδάκια. Εδώ.
ως έχει. Και τώρα θέλω να μαζέψετε αυτά εδώ τα γλάσα με κονιάκ, με σόγια σος και πετιμέζι. Σας έχω εγώ τα υλικά γράψει εκεί. Κράτησε ό,τι έχει μείνει να φύγει εδώ. Μεταφέρετε πάλι στη φωτιά το ζωμό που έχουμε ετοιμάσει. Θα μου υπολογίσετε γύρω στα 3 φλιτζάνια. Το βάζετε εδώ μέσα να μαζέψει τα γλάσα. Το αφήνετε να πάρει μία βράση και μετά θα το βάλουμε στη γάστρα. Θανάση. Δεν μου απάντησες ακόμα. Τι έπρεπε να πω. Σε ρώτησα πριν γιατί ο Άγιος Βασίλης δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι γυναίκα. Δεν μου απάντησες. Δεν ξέρει. Είπες κάτι. Είναι βαρύς ο σάκος. Ναι. Υπάρχει δεύτερη θεωρία. Σου λέει θα τα πήγαινε τα δώρα. Θα έλεγε. Α, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Αυτό αχ μου λείπει. Καταλάβες. Ναι. Μου λείπε και αυτό. Μήπως θα το κρατήσω. Δεν είμαστε έτσι ακριβώς. Υπάρχει και τρίτη θεωρία η οποία είναι βέβαια η πιο... ξέρεις, αυτή που έχει τη μεγαλύτερη αληθοφάνεια. Για να ακούσω. Σου πω μετά όμως. Καλά. Συγκρατήσω τη αγωνία. Όση ώρα βράζει, τι θα όση ώρα βράζει. Θα πάμε να δούμε τα καραβάκια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κάνει εβδομάδα 10 μέρες που τα δείχνουμε εδώ πέρα στο πλατό. Είπαμε για την κυρία Ανέλη και την κυρία Νατάσα, την ανιψιά της, την Νατάσα, συνομήλικη σχεδόν. Και την κυρία Ανέλη, βέβαια, Ιατροπούλου, η οποία τα φτιάχνει στο Κολωνάκι σε ένα πάρα πολύ. 35 χρόνια τώρα φτιάχνει καραβάκια. Και θέλουμε να πάμε να δείτε πώς γίνονται, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και τώρα για στόλισμα. Για στόλισμα, γιατί μπορείτε, για δώρο. Κοιτάξτε αυτό πίσω τι ωραίο που ήταν. Κούκλες, κούκλες. Δεν είναι Ντίνα. Πολύ ωραία. Έχουμε παραγγείλει ένα να γράφει Ντίνα και ένα να γράφει Θανάσης, κυρίες και κύριοι. Θα μας τα στείλουν ούτως ή άλλως. Πάμε να δούμε πώς γίνονται και επιστρέφουμε με ακόμα πιο γευστική συνέχεια. Αυτά τα καραβάκια κουπί. 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 Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Σχετικά μακριά από τη θάλασσα. Σε ένα εργαστήριο που θυμίζει καρνάγιο. Εδώ, δύο γυναίκες φτιάχνουν χειροποίητα καραβάκια. Έτσι, ταξιδεύουν τα καλύτερά μας όνειρα. Να πούμε ότι η κυρία Ιατροπούλου, η κυρία Νέλη Ιατροπούλου, φτιάχνει 30 χρόνια καραβάκια και από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω διαβάσει έτσι μερικά πράγματα, είχατε πειραματιστεί και με άλλα υλικά στην αρχή. Όχι μόνο με ξύλο. Ναι, ναι, και με άλλα. Με πυλό, με. Ναι, ναι, ναι. Γιατί καταλήξατε στο ξύλο, επειδή είναι ζωογόνο το ξύλο, επειδή. Σε ό,τι κατάσταση και να είναι, έχει αίσθηση, έχει ζωή. Έχει αίσθηση και έχει ζωή, και άμα περπατάει κανείς κοντά στη θάλασσα, βρίσκει ένα σωρό γλυπτά πράγματα. Εγώ που έχω καημό με τα καράβια, κατέληξα στα καράβια. Καημό με τα καράβια, γιατί έχετε? Μ' αρέσουν πολύ το ταξίδι, η θάλασσα, όλα αυτά. Το καράβι τι συμβολίζει για σας? Συμβολίζει πρώτα απ' όλα η φαντασία, είναι ένα πολύ μεγάλο εύρος. Δυναμικά καράβια, φορτηγά, ξέρω, ιστιοπλοϊκά. Τι συμβολίζει? Συμβολίζει το ταξίδι. Αυτό εννοώ. Μετουσιώνει την ανάγκη σας για ταξίδι. Μήπως θα θέλατε να είστε ταξιδευτής, δηλαδή κατά βάθος? Πολύ, πολύ θα το σκεφτόμουν, ναι. Λοιπόν, χρησιμοποιείτε ξύλα αρμυρισμένα. Ναι, ναι, που έχουν. Τα έχει φάει η αλμύρα και το. Τα έχει φάει και το αγιάζει. Έχει εργαστεί χωρίς ωράριο η θάλασσα πριν από μένα. Ναι. Το έχει μιλέψει η θάλασσα. Το έχει μιλέψει η θάλασσα. Αυτό τώρα είναι. Έχει κάνει γλυπτική, έχει κάνει απ' όλα. Δεν είναι κατέργασμένο αυτό, κατέργαστο. Όπως το πήρασαν, αυτό είναι δηλαδή ακατέργαστο, ναι. Όπως αυτό θα αξιοποιηθεί έτσι. Μια πολύ ελάχιστη επέμβαση θα έχει για την ολοκλήρωσή του. Τώρα βλέπω ζωγραφίζεται. Ναι. Πόσο καιρό κάνει να. Πόσες μέρες κάνετε να το ζωγραφίσετε, να το τελειοποιήσετε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχετε συγκεκριμένο μοτίβο. Όχι, αυτή κινείστε... η δουλειά έχει μεγάλη πρακτική. Αυτό το πράγμα θα στεγνώσει. Θα δω πώς ταιριάζει στη σύλληψη που είχα. Και θα συνεχίσω. Μπορεί να το αλλάξω και χρώμα, ανάλογα. Πόσες στρώσεις πρέπει να έχει για να είναι τελειωμένο, δηλαδή για να. Δεν για είναι να σταθερό. Εξαρτάται από την αδρότητά του. Είπαμε ότι η παράδοση πρέπει να συνεχίζεται. Η θεία δίνει τα φώτα στην ανιψιά. Νατάσα Ιατροπούλου, εδώ πέρα θα μας δείξει πώς
φτάνουμε από αυτό το στάδιο, από ένα απλό ξύλο το οποίο το έχει σμιλέψει και το έχει ποτίσει η θάλασσα και η αλμύρα, στο τελευταίο στάδιο. Γρήγορα. Λοιπόν, Νατάσα. Ωραία. Αυτό είναι ένα ξύλο που έχει τα χρώματά του και μας ενδιαφέρει πολύ αυτό. Όποια ξύλα έχουν τα χρώματά τους, τα κρατάμε. Ωραία. Καταρχήν το σχεδιάζουμε. Ωραία. Με το μολύβι, το σχήμα που θέλουμε, γιατί αυτό δεν έχει κάποιο πολύ συγκεκριμένο. Μετά το κόβουμε. Το κόβουμε. Με τη σέγα. Το λιένουμε με το τριβείο και μετά με τα χεράκια μας με τα γυαλόχαρτα. Για να φτάσει να πάρει ένα σχήμα που μας αρέσει. Ωραία. Φτάνουμε λοιπόν... Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο του σχηματισμένου... Του σχηματισμένου. Το οποίο είναι του αυτό. Σκαριού. Το οποίο είναι σκαρί. Αυτό. Ακριβώς. Εντάξει, να το δείξουμε λίγο, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Αυτό είναι αυτό. Σκαρί. Σχηματισμένο. Έχει μπει και το φουγάρο του. Πλανισμένο, πάρα πολύ. Ακριβώς. Εντάξει. Έχουν χαρακτεί οι καπίνες του, όλα. Το φουγάρο είναι χωνευτό, βλέπω. Το φουγάρο είναι χωνευτό, ναι. Γίνεται ένθεση του φουγάρου. Ακριβώς, το έχετε φάει εδώ πέρα, το έχετε κολλήσει. Ναι. Με άλλο ξύλο το οποίο επίσης. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ δουλειά, πιστέψτε με. Πολύ δουλειά, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αφού λοιπόν έρθει σε αυτή την κατάσταση, κάνουμε τις τρύπες με το τρυπάνι για να βάλουμε τα κατάρτια. Είναι και αυτά ξύλινα, ε. Βεβαίως, να το καταρτήσουμε το καράβι. Πολύ ωραία. Παίρνει την κατάρτισή του και μετά παίρνει τα διάφορα αντικείμενα που έχει επάνω, εργαλεία του, εργαλεία. Το καράβι. Τα οποία, και αυτά είναι μεταλλικά, διάφορα αντικείμενα, ωραία. Από προέλευσης διαφόρων πραγμάτων, που κάνουν μια σύνθεση, εδώ κάτι διαφορετικό. Ωραία. Το καθένα είναι άλλο. Όλα άλλο. Αυτά έχουν τα εργαλεία τους γιατί είναι δουλευτάρικα καράβια, φορτηγά. Εννοείται. Επίσης να πούμε ότι ό,τι υπάρχει εδώ μέσα δεν μοιάζει το ένα με το άλλο σε τίποτα. Σε τίποτα. Είναι όλα διαφορετικά και ξεχωριστά μεταξύ τους. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς γιατί με το χέρι δεν μπορείς και να θέλεις να φτιάξεις δύο πανομοιότυπα, κάτι θα ξεφύγει. Ακριβώς. Στη συνέχεια, αφού βάλουμε τα κατάρτια, βάζουμε τα σκοινιά. Ωραία. Τα στερεώνουμε, τα κολλάμε. Δένουμε τα σκοινιά, εδώ αυτό είναι μίσο δεμένο. Ωραία. Τα στερεώνουμε καλά λοιπόν με τα καρφιά τους. Καλύπτουμε μετά στη συνέχεια, το επόμενο στάδιο είναι να καλύψουμε το πίσω μέρος από όλα αυτά που έχει εδώ. Το οποίο με τι το καλύπτεται, με τι υλικό για να έρθει σε αυτή την μορφή. Θα πρέπει να σας πω ότι και εμείς θα κρατήσουμε κάποια από τα μυστικά μας, της τέχνης, ναι. Έτσι. Έρχεται σε αυτή τη μορφή. Αυτή είναι η τελική μορφή. Αυτή είναι η τελική μορφή. Της πίσω όψης. Ναι, είναι η μορφή που ακουμπάει στον τοίχο, ας πούμε. Ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία. Και αφού είναι έτοιμο και καλυμμένο, περνιέται το χρώμα, το σώμα, οι καμπίνες, τα φουγάρα. Μετά μπαίνουν οι σημαίες του και το κρεμαστάρι του. Ωραία. Στο τέλος θα μπει το όνομά του. Γιατί στο τέλος γίνεται η βάφτιση. Η βάφτιση γίνεται πάντα στο τέλος, όπως και στα αληθινά όπως καράβια. Όπως σπάζεται και σαμπάνια. Όχι σε όλα, αλλά σε μερικά ναι. Γιατί μινιό, όχι, μινιό σαμπάνια. Ναι. Μπαίνει και το όνομα και είναι έτοιμο προς απόπλου. Φοβερό πλάνο. Ναι, ναι. Που φαίνεται σαν να καπνίζει το φουγάρο του πλοίου. Απίστευτο. Λοιπόν, πολλά φιλιά στην κυρία Νέλη, στην κυρία Νέλη Ατροπούλου και στην Νατάσα. Πολύ ωραία η δουλειά σας. Πραγματικά πολύ καλλιτεχνική δουλειά και γενικά πολύ καλλιτεχνικές φύσεις και οι δύο. Μπράβο σας, μπράβο σας κυρίες μου. Μπράβο σας. Και καλή χρονιά να έχουμε. Και πάντα τα καράβια μας να αρμενίζουν σε καλές θάλασσες. Σε καλές θάλασσες. Εδώ έχει. Εγώ ξέρω, τα δικά μου εκεί. Χωρίς φορτούνα. Τα κρεμμυδάκια, το σκόρδο, το ρολό, το γεμιστό, το χοιρινό. Που το έχω γεμίσει με κόκκινα φρούτα. Θα βάλω κι άλλα λίγο γιατί το θέλω κατακόκκινη τη σάλτσα. Μην το φοβάστε, δεν είναι γλυκό αυτό. Είναι όξινο. Γι' αυτό έβαλα και το πετιμέζι, γιατί φοβήθηκα να γίνει ξινό. Εδώ τώρα, για να έχει όλη την υγρασία που χρειάζεται για να βράσει, θα πει στη γάστρα. Αυτό θα σκεπαστεί. Ωραία. Εδώ έχει το μείγμα με το σπιτικό ζωμό λαχανικών που βάλαμε. Έχει. Το κονιάκ έχει πετιμέζι και σόγια. Φαντασία. Αυτό είναι. Αλήθεια σας λέω, θα σας αρέσει πολύ το φαγάκι μας. Να το τολμήσετε. Σας θέλω γιορτινούς, ευέλικτους, δημιουργικούς. Θανάση. Λοιπόν, σκεπάζεις αυτό, Θανάση, το βάζουμε στο φούρνο και όση ώρα φέρνεις το έτοιμο, εγώ πάρα πολύ γρήγορα θα σας δείξω τη γαρνιτούρα που θα συνοδεύσει. Ναι, το κάστανο. Ωραία γάστρα, ε. Που θα συνοδεύσει. Είναι ωραία γάστρα, πολύ βαριά όμως, ε.
Γι' αυτό είναι καλή για αυτό. Θες βοήθεια, θες να κάνω κάτι για σένα. Άνοιξε λίγο, σε παρακαλώ. Άνοιξε, σε παρακαλώ. Το διπλανό είναι αυτό έτοιμο. Έφυγες για τον μπουρέ. Ωραία, έφυγα για τον μπουρέ. Έχω φύγει ήδη και δεν το έχεις καταλάβει. Εδώ. Έχουμε, εδώ έχω σπιτικό ζωμό κνορ λαχανικών ή πουλουρικών που τον ζεσταίνω. Εδώ θα πάρω. Τα έχουμε πολτοποιήσει. Έχω βράσει και τα κάστανα και την πατάτα. Και τα έχουμε περάσει από μήλο λαχανικών ή μπορείτε με ένα πρέσ πουρέ. Εμένα μου αρέσει. Προτιμώ πρέσ πουρέ. Αυτό που λιώνουμε τις πατάτες γιατί μένουν μεγάλα ωραία κομμάτια μέσα. Ενώνω και τα δύο, έτσι. Μπορούμε να βγάλουμε. Και, Χριστέ μου, είπαμε πάρα πια. Πάρα πολύ βαριά η είπαμε πια. Τόσο βαρύ είναι, Βρετανάση μου. Είναι, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές και οι δύο. Περίμενε, να βάλω κάτι. Έλα. Σούρχομαι. Έλα, σε... Το έχω. Μη μου στεναχωριέσαι. Εδώ, έλα. Έλα. Περίμενε, εγώ πρέπει να βάλω τώρα λίγη μαργαρίνη. Για το πουρέ. Εδώ μέσα, στο ζωμό που έχει ζεσταθεί. Ωραίο είναι. Βάλετε κατευθείαν τη λιπαρή ουσία, εγώ βάζω μαργαρίνη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και... δεν θα βάλω σε αυτό το πουρεδάκι γάλα, όσοι συνήθως βάζετε στους πουρέδες που κάνετε, θα βάλω το ζωμό. Θα γίνει τόσο ελαφρύ και τόσο ωραίο το αποτέλεσμα. Θα άλλο το πιπερώσω, όση ώρα εδώ ο ζωμός μου. Πώς το έκανες αυτό το ίδιο χρώμα να έρθει την κατσαρόλα έξω να είναι και μέσα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μεταξύ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κόκκινο και νομίζω ότι έχει σάλτσα ντομάτα. Ναι. Είναι η άλλη μορφή του κοκκινιστού. Πώς το έκανες, δεν μπορώ να καταλάβω. Φαίνεται ωραίο, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να σου πω ένα κόλπο. Για πες. Θα πάρεις αυτή εδώ την λαβίδα και θα το μεταφέρεις εδώ για να κόψουμε ένα κομμάτι να φανεί εδώ. Ωραίο, ωραιότατο. Τέλεια. Δεν πειράζει, εντάξει, τέλεια. Κουζίνα είμαστε. Υπάρχουν και κάποιες κινήσεις της τελευταίας στιγμής που έχουν όμως και όλη τη γοητεία. Γιατί έτσι είναι η κουζίνα. Η κουζίνα δεν πρέπει να τη φοβάστε και θέλει νεύρο. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Μαχαιράκι, πήρα από και σαφώς μαχαιράκι. Πολύ μεγάλη αγάπη. Ωραία, να προσθέσω εγώ εδώ σιγά σιγά το ζωμό μου. Έτσι. Κόβω την α. Ναι, αμέ. Κάτσε. Έχεις πάρει καλό μαχαίρι. Έχω πάρει το καλό το μαχαίρι. Ναι. Κάτσε. Να μην το βγάλω τώρα το τέτοιο κατευθείαν. Όχι, κόψε. Το σκηνή και ό,τι θα το βγάζουμε επί τόπου. Κόβεται επιτόπου. Μαζί. Βγάζουμε επί τόπου. Ναι. Πω. Κοίταξε. Θα το κόψω μία στη μέση. Κόψε στη μέση. Μία στη μέση. Έλα, τι γίνεται. Περίμενα, να πάρω και το πιατάκι. Πω. Εδώ, κοιτάξτε. Εδώ, βάλ' το πάνω να φανεί εδώ. Έλα. Αυτό. Τέλεια. Πού είμαστε, εδώ είμαστε. Πανδεσία, σου λέω. Πανδεσία. Εδώ είμαστε. Το βρήκα που είμαστε. Εδώ είμαστε. Έρα, ομορφιές. Έχουμε κάνει εδώ πέρα, Αντίνα, ρολό με οτιδήποτε. Με οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν περίμενα να το δω. Θες να το βάλεις εκεί μπροστά, να φαίνεται. Κάτσε να δοκιμάσω. Α, εσύ τι έχεις άλλο σκοπό. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ. Ναι, εγώ ξέρεις τι θέλω. Με συγχωρείς πολύ. Με συγχωρείς πολύ, έτσι. Ναι. Να βάλω εδώ και τα κρεμμυδάκια και την κόκκινη τη σάλτσα. Θες μέχρι να φτιάξει το πιάτο όπως πρέπει να το φτιάξει εσύ και όπως μέχρι να δοκιμάσω εγώ να δω την κάρτα. Φύγαμε, Θανάση μου. Φύγαμε. Πω, γεύση. Σούπερ. Γιορτινό ρολό χοιρινό με κόκκινη σάλτσα. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε χοιρινή σπάλα ή μπούτι περίπου 1,5 κιλό, 500 γραμμάρια κρεμμυδάκια στιφάδου καθαρισμένα, 4 σκελίδες σκόρδου καθαρισμένες, ένα φλιτζάνι κράνμπερι ή σταφίδες, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα ποτήρι κονιάκ, 2 κουταλιές της σούπας πετιμέζι, 350 γραμμάρια κόκκινα φρούτα του δάσους, μία κουταλιά της σούπας μαρμελάδα κόκκινων φρούτων, 3 κουταλιές της σούπας σόγια σάλτσα, 3 ποτήρια ζωμό λαχανικών κνόρ σπιτικό, αλάτι πιπέρι.
Ωραία, ωραία πράγματα που γίνονται σήμερα, πολύ ωραία πράγματα και έχει και συνέχεια γευστική, πολύ γευστική, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ποιος το έφτιαξε το πιάτο, ποιος το έφτιαξε το πιάτο, πες αλήθεια. Τι εννοείς. Ποιος το έστησε το πιάτο Αντωνία. Τώρα. Μπράβο Αντωνία, να σου πω. Πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιο. Έχω φάει ήδη δύο κομμάτια, δεν και το άρθουμε. Και που περισσέψαν, εννοείς τι. Ποιο ήταν το θέμα. Έχω φάει πουρέ ακόμα όμως. Ναι, φάει πουρέ, βέβαια. Να σου πω, δεν μου κάνει εντύπωση. Ξέρω τι. Βιάζομαι εκείνη την ώρα να το καθαρίσω. Να πας το κρέας, αυτό διάζεις. Λοιπόν, τι δεν σας είπαμε για τον πουρέ. Τα κάστανα που χρησιμοποιήσαμε, τώρα στις γιορτές μπορείτε να βρείτε κάστανα σε κενό αέρος, τα οποία είναι βρασμένα κινέτιμα για την ευκολία σας. Μπορείτε εύκολα να τα βρείτε στην αγορά. Αλλά ας μην ξεχνιόμαστε. Τα πιο νόστιμα είναι πάντα τα κάστανα που θα βράζετε στο σπίτι σας, θα τα βράζετε μόνοι σας. Θα χαράξετε τα καστανάκια, θα τα βάλετε για 10-15 λεπτά να βράσουν. Ναι, ναι. Θα τα καθαρίσετε και θα τα προσθέσετε στα τελευταία λεπτά που θα βράζει οι πατάτες, τις οποίες άμα τις κόψετε και αυτές σε κυβάκια, μέσα σε 20 λεπτό είναι έτοιμες. Βέβαια. Είναι ωραίο να βράσουν όλες μαζί. Και άμα βράσουν σε ένα ζωμό, mm-hmm. τον οποίο αυτό ζωμό, που θα προσθέσετε το σπιτικό ζωμό, θα χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε τον μπουρέ, θα είναι ό,τι καλύτερο. Αλατάκι, πιπεράκι, μαργαρίνι, είστε έτοιμοι. Λοιπόν, το βάλαμε στο φούρνο, στη γάστρα. Μια μισή ώρα. Θα αφήσετε μια μισή ώρα το φαγάκι στους 180 με τη γάστρα σκεπασμένη. Θα ψήνετε αυτό. Θα ψήνετε. Θα ψήνετε. Και ο Θανάσης θα τρώει. Θα τρώει. Θα τρώει. Λοιπόν, και μετά τέλειο. Ωραία. Τέλειο. Πήρα ακούς, το. Πήρα, και το πήρα, καθανάκι πήρα, στο πήρα, τέλος. Πήρα το. Okay. Και την πατάτα τα ακούς όλα. Την πατάτα τα ακούς όλα. Λοιπόν, τέλειο. Σας έλεγα ότι μετά τη μια μισή ώρα ξεσκεπάζετε τη γάστρα και για ένα τέταρτο στην ίδια θερμοκρασία για να πάρει ωραίο χρώμα και για να δέσει η σάλτσα. Δεν θέλω άμυλο, δεν θέλω τίποτα. Έτσι, αν θέλετε στο τέλος τη σάλτσα αυτή να αφαιρέσετε και ό,τι μείνει να το δέσετε πιο πολύ, απλά με συρρίκνωση. Δηλαδή, στην κατσαρόλα, μόνο τη σάλτσα, χωρίς τα άλλα υλικά, δηλαδή κρεμμυδάκια, κόκκινα φρούτα, όσο αυτό βράζει, τόσο πίζει. Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία. Με συγχωρείς, αλλά είναι πολύ ωραίο. Έλα, ευχαριστώ. Γι' αυτό. είναι καλά, πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα πάω, λέει, και μια γαβάτα. Δεν χρειάζεται να λέμε, έχω φάει ήδη δύο κομμάτια από το ρολό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νόστιμο, δεν είναι καθόλου γλυκό. Έχει έτσι μια πολύ ωραία επίγευση στο τέλος, η οποία σας κάνει πραγματικά και λέτε τι ωραίο πιάτο είναι αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ γιορτινό. Είναι και το κρεμμυδάκι που δίνει τώρα αυτήν την ιστορία, ξέρεις, του στιφάδου. Βέβαια. Το ξινούτσικο από τα φρούτα. Στην αρχή που το έφτιαχνα χωρίς να βάζω πετιμέζι, ήταν πραγματικά, μου λέγανε, πολύ ωραίο, αλλά λίγο ξινούτσικο. Ναι, α, το πετιμέζι ήταν η τέτοια. Το ήρθε και ισορρόπησε. Μπράβο, Τίνα, πάρα πολύ ωραία. Δεν μου, μου χρωστάς μια απάντηση, βέβαια. Δεν την έχω βρει. Κύριε Μπακατσέλο, με συγχωρείτε. Είπαμε γιατί θα μπορούσε ποτέ να είναι γυναίκα ο Βασίλης. Η Τίνα απάντησε ως γυναίκα πάρα πολύ σωστά, είναι πολύ βαρύς ο σάκος. Η δεύτερη θεωρία επίσης που δίνεται από άντρες όμως είναι ότι η γυναίκα τώρα σου λέει το ένα κουτί θα έχει παπούτσια να τα κρατήσω. Το άλλο κουτί θα έχει κάτι ωραίο να το κρατήσω. Οπότε πολλά δώρα μπορεί να μην φτάνουν στον προορισμό της, γυναίκες. Γιατί σου λέει μέχρι να τα ανοίξουν να δουν τι έχουν, κάποιοι θα τα κρατούσαν, δεν θα την κάνουν τη δουλειά. Ξέρεις, ναι, όμως, η επικρατέστερη αντίληψη και απάντηση είναι ότι έχεις δει ποτέ εσύ γυναίκα τέτοια επαιτειακή μέρα, τέτοια μέρα χλειδής και χαράς και γκλαμουριάς και λάμψης να φοράει τα ίδια ρούχα. Δεν γίνεται, Τίνα μου. Κάθε μέρα. Δεν γίνεται την κάθε χρονιά. Την ίδια μέρα, κάθε χρονιά τα ίδια ρούχα. Δεν γίνεται με τίποτα. Ας πω, είναι κόκκινο. Δεν έχει σημασία. Δεν γίνεται να φοράει τα ίδια ρούχα κάθε χρονιά. Εγώ θα το έβαζα πάντως το κόκκινο. Θα το έβαζα. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Γεια σου, βρε Τίνα. Περίμενε, περίμενε. Γεια σου, βρε Τίνα. Έλα, πάμε. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε, γιατί πάμε. Μετά έχει η Τίνα κάνει μια βόλτα. Σοκολατένια. Απαπαπαπαπα.
Πάντως έχουν πολύ ωραίο δέντρο, δεν μπορείς να πεις. Πώς έχουν καταφέρει πάντως και έχουν μείνει αυτά τα στολίδια που τρώγονται μέχρι τώρα, είναι θαύμα, η αλήθεια είναι αυτή. Στο λέω δηλαδή. Να σου πω, στο λέω δύο, για να μην λες μετά ότι δεν στο είπα. Δύο είδα εγώ να τρως. Δύο, δεν έχω φάει άλλα. Δύο και. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα να φάω ένα ακόμα. Τι δεν το αλλά... μετά. Να σου πω για καμιά σοκολάτα τώρα, κανένα κορμό. Ναι, ρε παιδί. Η σοκολάτα με κάστανο. Ναι. Τι θα έλεγε. Θα έλεγα, λέει. Πάει αλλά... να με ρωτάς εμένα αλλά... θα έλεγα για αλλά... σοκολάτα. Σοκολατούπουλη, γιατί δεν μπορώ ούτε να το πω με τέτοια χαρά πια. Με τέτοια χαρά. Σοκολατούπουλη, πήγα στον Αρσένη. Πρόσεξε να δεις. Οι έξι κόρες του Αρσένη, ξέρεις ότι είναι ζωγραφιά, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Έξι, ε. Η μία πιο ωραία από την άλλη. Ναι, οι οποίες με περιμένανε έξω από τη σοκολατούπουλη. Και τι φτιάξατε και τέτοια. Και φτιάξαμε τρομερό κορμό σοκολάτα με κάστανο. Και δεν έφερε. Τη σοκολατούπουλη. Δεν έφερε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι το πήρα μαζί μου. Δεν έφερε τίποτα. Αλλά στο δρόμο. Μήπως είναι μέσα στο κουτί. Πεινάσα πολύ, είχα πάει με τον Νίκο του Παπαδημητρίου. Ξέρεις, πεινάσαμε πολύ και το φάγαμε. Μήπως είναι μέσα στο κουτί αυτό δώρο και δεν το λες. Δεν το βλέπεις καλύτερα. Να το δω, άντε να το δω. Για πάμε. Τι κάνετε εσείς όλες εδώ? Τι κάνετε? Οι κόρες πρωτοψάλτη. Τρώτε πολλές σοκολάτες, γι' αυτό είστε όμορφες. Ναι. Ναι, τρώμε. Η μικρή που είναι. Η μικρή είναι σπίτι γιατί έπρεπε να κοιμηθεί. Έξι οι κόρες πρωτοψάλτη. Είναι εδώ ο μπαμπάς, ο Αρσένης. Ναι, βέβαια. Να ακούσω μόνο ονόματα και φύγαμε. Βάσια. Χριστίνη. Νίκη. Γαλήνη. Γαλήνη. Μαρία. Wow. Να είμαστε λοιπόν στα εργαστήρια της Σοκολατούπολης. Και είμαστε έτοιμοι να σας δείξουμε έναν καταπληκτικό κορμό σοκολάτα και κάστανο. Τάκη, τι κάνεις? Καλά, πώς όλα πας? Καλά, καλά. Για χαρά. Λοιπόν, στο εργαστήριο εμείς εδώ θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Ένα ωραίο ξενιάτικο γλυκό. Θα κάνουμε ένα κορμό σοκολάτα με κάστανο. Ωραίο παντεσπάνι, πάρα πολύ ωραίο. Πόση ώρα λοιπόν, το ψήνεις? Για πες ψήνουμε για 10 λεπτά στους 200 βαθμούς. Και η εκτέλεση ναι. Είναι βάζουμε αυγά, ζάχαρη, αφρατεύει. Mm-hmm. Ύστερα βάζουμε όλα τα υγρά. Λάδι, νερό, γάλα. Ωραία και... Πρώτα το λάδι όμως, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να μπει πρώτα το λάδι και πρώτα το λάδι, χτυπιέτε, ναι. Και, μετά το γάλα και το νερό. Και ύστερα το κακάο. Κοσκινίζουμε το κακάο με τα αλεύρι και τη σόδα και την αμμονία και τα ρίχνουμε και ενσωματώνουμε. Ωραία, λοιπόν. Ομογενοποιούμε. Τα αυγά, τη ζάχαρη, τα υγρά, τα στερεά. Το στρώνουμε στη λαδόκολλα. Mm-hmm. Πάνω σε μία λαμαρίνα, στην λαμαρίνα ναι. του φούρνου σας. 200 βαθμούς για 10 λεπτά. Αρκούν 10 λεπτά λεστάκι, ναι. Ωραίο, αυτό ξεκολλάει εύκολα τώρα. Ναι, ναι. Wow. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ, λοιπόν, τι θα βάλουμε μέσα στο κορμό. Τώρα εδώ έχω κάνει ένα γκανάζ υγείας. Μπίτερ σοκολάτα. Μπίτερ και εδώ ένα γάλακτος. Σοκολάτα γάλακτος. Ναι. Έχεις δηλαδή ενώσει σε μπεν μαρί τη σοκολάτα γάλακτος ή τη σοκολάτα κουβερτούρα. Έχω βράσει κρέμα γάλακτος και την έχω ενσωματώσει ναι, σε σοκολάτα και λίγο κονιάκ. Και έχεις αρωματίσει με κονιάκ. Ναι. Πάμε, για πάμε να φτιάξουμε τον κορμό. Λοιπόν, στρώνεις λοιπόν τη σοκολάτα. Ναι. Βάζουμε 3 κουταλιές, mm-hmm. Δεν βάζουμε πάρα πολύ. Παίρνουμε την παλετίτσα μας. Και είναι ωραίο που είναι και το παντεσπάνι στη σοκολάτα. Ναι. Είναι κλασικό γλυκό σοκολατούπολης αυτό, ε. Όλα με σοκολάτα. Τα Χριστούγεννα χαμός θα γίνει με τον κορμό αυτό. Σίγουρα. Πω. Παίρνουμε τα μαρόν και τα στείλουμε εδώ. Ναι. Μπροστά. Α, τα βάζεις στη σειρά αυτά τα. Στη σειρά, γιατί όταν θα το τυλίξουμε, ναι. Θα φαίνεται στη μέση το μαρόν. Και θα έχει και τη χρωμή αυτή. Ναι. Τώρα ναι. Αρχίζουμε το τύλιγμα. Κρατάς. Το κρατάμε λίγο έτσι. Τη λαδόκολλα. Και γυρίζουμε και σιγά σιγά. Ωραία το ρολό. Τέλειο. Στο τέλος ναι. Γυρίζουμε από εδώ. Για να κολλήσει. Το πατάμε λίγο με τα χέρια. Ωραία. Ξαναγυρίζουμε εδώ τη λαδόκολλα. Ναι, ναι. Βάζουμε μέσα και έχουμε τον μπαστούνι παστών. Τώρα οι νοικοκυρές δεν θα έχουν ναι, τέτοιο. Τι θα κάνουν τώρα τα νοικοκυρές. Πρέπει να βρουν μια βεργούλα, κάτι, ένα σίδερο, κάτι, για να πατήσουν τον κορμό έτσι προς τα πίσω, για να το σφίξουν. Κατάλαβα τι κάνεις τώρα. Λοιπόν,
το τυλίγουμε. Θες να πάω εγώ να βρω τον Αρσένη, έξω, να μου δείξει λίγο όλα τα άλλα γλυκίσματα που υπάρχουν εκεί και να έρθω να σε βρω σε λίγο που θα έχει παγώσει, να μας το στολίσεις. Ναι. Οκ, okay, δεν φεύγεις από εδώ. Όχι. Εγώ φεύγω και ξανάρχομαι. Okay. Εγώ θα περιμένω. Να περιμένεις. Εσύ ελάτε μαζί μου. Ήρθα. Καλώς ήρθα για την ξενάγηση σοκολάτας. Αρσένη, ο Τάκης με περιμένει μέσα να στολίσουμε το κορμό. Αλλά θέλω όμως να μας δείξει ο Αρσένης το γλυκό φαβορί της Σοκολατούπολης. Είναι και το όνομα. Τι, έτσι το λέει, Σοκολατούπολη. Σοκολατούπολη το λέμε. Και είναι αυτό το προϊόν. Ναι. Έχει bitter σοκολάτα, κρέμα γάλακτος, μπισκουί και κομμάτια μπισκότο. Μάλιστα. Μπισκότο, παντεσπάνι, αυτό... κρέμα γάλακτο, σοκολάτα. Ναι, αυτό είναι το φαβορί μας. Είναι το αγαπημένο. Είναι το αγαπημένο. Γι' αυτό και έχει πάρει και το όνομα του μαγαζιού. Πότε το δημιούργησες αυτό? Αυτό το έχουμε δημιουργήσει πριν από 3 χρόνια, μάλιστα, όταν άνοιξε το μαγαζί. Τέλεια. Έχουμε τον κορμό της γιαγιάς, τον παραδοσιακό. Ναι, όντως, ο οποίος είναι με τα μπισκότα, με σοκολάτα, με ζάχαρη, βούτυρο. Έχουμε και το προφιτερόλ σοκολάτας. Μάλιστα. Αυτό θέλω το οποίο είναι και αυτό, αυτό θέλω να το δω. Specialty. Το προφιτερόλ είναι αυτό που φαίνεται η ποιότητα της σοκολάτας, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Έχει επιτυχία αυτό. Και έχει, ναι, έχει επιτυχία μεγάλη. Πάω στον άλλο αδερφό πρώτο ψάρτη. Ωραία, να συνεχίσουμε και... τον κορμό. Να συνεχίσουμε τον κορμό, να το δείξουμε. Θα... Σε χαιρετώ, φίλια πολλά. Πάω λοιπόν να συναντήσω τον άλλο αδερφό πρώτο ψάρτη. Λοιπόν, το κόβουμε λίγο στις γωνίες. Κόβεις τις άκρες. Ναι. Αχ, ναι, έχεις δίκιο. Φαίνονται μέσα τα μαρόν πλασέ κούκλα. Τέλειο. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε χτυπήσει σαντιγή, την οποία την έχουμε και αυτή στη συνταγή μας. Και τώρα παίρνουμε τη σακούλα με το κορνέ, ναι, και αρχίζουμε και γαρνίρουμε. Λοιπόν, εγώ Τάκη παίρνω τον κορμό. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να σου εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Πάω έξω να το δώσω στον Αρσένη να το βάλουμε στη βιτρίνα. Στη βιτρίνα. Έτσι. Γιατί να σου πω, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτόν τον κορμό. Τι λέτε κι εσείς? Let's ring the bells for all. Τι χαρά έχει αυτός ο άνθρωπος. Είδες η οικογένεια πρωτοψάλτη. Τι χαρά, δηλαδή 6 κορίτσια. Εγώ του το έλεγα την άλλη φορά και μου λέει, α, δεν ξέρεις πως είναι να έχεις 6 γυναίκες, 7. Αλλά είναι μια χαρά. Μα είναι πολύ χαρούμενος, δεν κατάλαβες. Όχι ρε, το λέει και με καμάρι του και πολλά φιλιά και χαιρετισμούς και πάντα να είσαι αγαπημένη. Φιλιά πολλά, Αρσένη, και στις κόρες και στην σύζυγο και στον Τάκη, τον πρωτοψάλτη, τον αδερφό, ήταν όλη η οικογένεια. Ναι, ναι, ζαχαροπλάστητο μεταξύ όλοι. Έτσι, είναι τρομερό αυτό. Είναι η πιο γλυκιά οικογένεια που ξέρω. Και πολύ ωραία. Φιλιά πολλά. Μπράβο σας, μπράβο σας. Έχετε και ειδικότητα στη σοκολάτα που μας αρέσει μας πάρα πολύ εδώ πέρα. Να ξαναρθούν κιόλα, δεν ξαναρθούν, δεν κάνω νύχτα. Να έρθουν, θα πάμε. Εντάξει, ξέρεις τώρα. Όπου έχει σοκολάτα, εμείς θα ανάσει. Όλο και από κοντά είμαστε μακριά, θα είμαστε. Δεν χανόμαστε, εμείς δεν είμαστε ποτέ. Όπου έχει γλυκό, από κοντά είμαστε. Από κοντά. Στο παλαιό Φάλιρο θα τον βρείτε τον Αρσένη. Αγίας Βαρβάρας. Σοκολατούπολη. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Έχει σήμερα 17, 18, 19. Τι έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Θυμασμένη. Θυμασμένη. Φαντάζομαι τι έχεις να κάνεις. Εγώ ναι, το έχω στο μυαλό μου, τώρα. Το έχω οργανώσει. Ναι. Έχω πρόγραμμα. Χριστιανά, έχουμε πρόγραμμα. Κουραμπιέδες, πότε θα φτιάξουμε κουραμπιέδες? Τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα. Σφιχτό είναι το πρόγραμμα κάθε μέρα. Ναι. Γιατί θέλουμε έτσι να σας δείξουμε όσο γίνεται πιο πολλά. Να συμπληρώσετε το αρχείο σας που γράφει νηστικοί πράκτορες. Να έχετε τις συνταγές σας. Αύριο, ας πούμε, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Έχουμε σκέφτε. Αύριο, αύριο σκέφτομαι, εβδομάδα, αύριο ναι, σκέφτομαι το πρωί κύριο, να ξυπνήσω αργά, ναι, ας πούμε, ναι, αργά τώρα, φανταστείς, 9 η ώρα, έτσι. Να κάνω πρωινό με τα γόρια, ναι, εκεί να χαζολογήσω. Να φας τον κορμό που έχεις πάει τη σοκολατούπολη. Τον έφαγα καλή. Σου είπα, είχα πάει με τον Νίκο τον Παπαδημητρίου και δεν προλάβαμε να φύγουμε. Με τον Νικολάκη το φάγατε τον κορμό. Δεν προλάβαμε να φύγουμε από τη σοκολατούπολη, τον πήγαμε στον δρόμο. Γι' αυτό έχει τέτοιο κορμί ο Νικολάκης, γιατί τρώει κορμό. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω, και την Κυριακή. Θα ξεκουραστούμε τώρα το Σαββατοκυριακό. Τη Δευτέρα τι σκέφτεσαι να κάνεις γλυκό εννοώ. Κοίταξε, τη Δευτέρα, ναι, ας το γλυκό. Δευτέρα είναι το μάθημα μαγειρικής. Ναι. Και όσο πλησιάζει ο καιρός, έτσι, και πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα,
Σκέψου ότι πρέπει να. Έχουμε κάνει γαλοπούλα. Δεν κάναμε, όχι. Σωστό. Το θέμα είναι εύκολο να γεμίσει μια γαλοπούλα. Γαστράτη. Ε? Δεν την κάνει γαστράτη. Τι είναι το γαστράτη. Γάστρα. Και τι γάστρα είναι. Πόσα θα μάθω εγώ εδώ μέσα. Γαστράτη, ρε. Πόσα θα μάθω. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Τα ωραία. Να σας φιλήσουμε, να σας χαιρετήσουμε. Αυτά. Τα λέμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά. Rockin' around the Christmas tree.